φιλτράρισμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η επεξεργασία των μηνυμάτων για να τα οργανώσουμε σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να ορίσουμε ένα φίλτρο αλληλογραφίας στο .NET Mail μας. Μετά την είσοδο στη διεύθυνση https://tools.otnet.gr, επιλέγουμε ρυθμίσεις και στη συνέχεια φίλτρα. Επιλέγουμε το σύμβολο της πρόσθεσης για να προσθέσουμε ένα φίλτρο της επιλογής μας. Αν για παράδειγμα θέλουμε να ορίσουμε ένα φίλτρο, ώστε mails από συγκεκριμένη διεύθυνση να προωθούνται αυτόματα στον κάδο και να διαγράφονται, δίνουμε την ονομασία που επιθυμούμε στο φίλτρο και επιλέγουμε τέριασμα μερικών κανόνων, αποστολέας, ισούται με και συμπληρώνουμε την email διεύθυνση που θέλουμε να ακολουθεί τον κανόνα. Στη συνέχεια, από τις ενέργειες φίλτρων, επιλέγουμε μετακίνηση μηνύματος σε και επιλέγουμε κάδος απορριμμάτων. Τώρα όλα τα μηνύματα από αυτή τη διεύθυνση θα διαγράφονται αυτόματα. Οι δυνατότητες είναι πολλές. Μπορούμε, για παράδειγμα, να επιλέξουμε μηνύματα που, αν το θέμα τους περιέχει μια συγκεκριμένη λέξη, να μετακινούνται στα ανεπιθύμητα. Διαλέγουμε τα πεδία και πατάμε αποθήκευση. Σε περίπτωση που επιθυμούμε να ορίσουμε σαν φίλτρο την αποστολή ειδοποίησης SMS, την ανακατεύθυνση μηνύματος σε άλλη email διεύθυνση και την αποστολή αντιγράφου, θα χρειαστεί να λάβουμε και να συμπληρώσουμε στο αντίστοιχο πεδίο τον κωδικό επιβεβαίωσης. Αν δεν έχουμε δηλώσει το κινητό μας για τη λήψη κωδικών επιβεβαίωσης, μπορούμε να προσθέσουμε το κινητό μας μέσα από το μενού Ρυθμίσεις Καταχώρηση τηλεφωνικού αριθμού. Ο αριθμός που θα καταχωρήσουμε θα πρέπει να περιέχει 10 ψηφία και να ξεκινάει από 69. Σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε αλλαγή τηλεφωνικού αριθμού, το μήνυμα με τον κωδικό επιβεβαίωσης θα σταλεί στον προηγούμενο αριθμό που είχαμε δηλώσει. Αν αντίθετα θέλουμε να διαγράψουμε κάποιο από τα φίλτρα που έχουμε προσθέσει, επιλέγουμε το φίλτρο και πατάμε τον κάδο απορριμμάτων. Το γραμματοκιβώτιό μας έχει ήδη προρυθμισμένα δύο φίλτρα που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες πιο συχνά, την αυτόματη απάντηση και την απάντηση διακοπών. Εμείς απλά συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα πεδία και επιλέγουμε αποθήκευση. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Κοσμοτέ βρίσκεται στη διάθεσή σας. Για να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εγγραφείτε στο επίσημο κανάλι μας. Για εγγραφή, πατήστε εδώ.